Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήλθατε στο πλατό του Σεφ στην Κουζίνα. Καλώς ήλθατε για ακόμη ένα απόγευμα Σαββάτου στην εκπομπή μας, όπου και αυτή τη φορά η αλήθεια είναι μία, κυρίες και κύριοι. Ερχόμαστε με πολύ ωραία διάθεση για να σας παρουσιάσουμε τις πιο νόστιμες συνταγές, παρακαλώ. Αν δεν έχετε προλάβει να σημειώσετε τα υλικά μας, μπαίνετε τώρα στα www.sefstinkuzina.gr. Εκεί θα βρείτε τη συνταγή μας και θα δείτε και τα υλικά μας αναλυτικά. Κωνσταντίνε, είμαι πανέτοιμος. Είσαι πανέτοιμος. Πάμε λοιπόν να βάλουμε μπρος εδώ τις κουζίνες, λοιπόν, και να μας εξηγήσεις βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε την τάρτα μάντα. Βήμα-βήμα, ξεκινάμε. Οφείλω να πω ότι είσαστε καταπληκτική μαγείρισα. Σε ευχαριστώ. Και νομίζω ότι εκεί πέρα πάνω στα χωριά της Καλαμπάκας ξέρετε πραγματικά από παραδοσιακές συνταγές. Mm. Να τις κάνετε, τις παίζετε στα δάχτυλα εσείς, έτσι. Πόσο να σε ευχαριστήσω, Μάκη, πραγματικά που σε συνάντησα σε αυτό το πλατό μετά από πάρα πολύ καιρό. Μέχαμε και πραγματικά καιρό, χαίρομαι όταν έρχεσαι εδώ στην εκπομπή, γιατί μας δείχνεις πολύ ωραίες συνταγές. Θα μου ξαναρθείς. Βεβαίως. Θα πάρω τηλέφωνο το φίλο μας, τον Ανδρέα, τον Σαμαρτζή, από τον Μπακαλόγωτο, και θα του πω να μου ετοιμάσεις άλλη μια συνταγή να έρθει σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για ακόμη μια φορά πέρασε υπέροχα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έχω όμως και ένα πολύ γλυκό πλάσμα δίπλα μου, μια πολύ γλυκιά και καλή μου φίλη, την Φόφη την Αλεξίου. Γεια σου, Φωφάκη μου, όμορφο, καλώς ήλθες. Καλώς ήλθες. Είσαι καλά. Καλά, είσαι, πώς είσαι. Μια χαρά, πολύ ωραία. Κρυώνουμε λιγάκι. Βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο χωριό, σε υψόμετρο παρακαλώ, μέσα στην φύση, με καταπληκτική θέα έχω να σας πω. Βρισκόμαστε στα πανέμορφα Στούρνα Ρέικα Τρικάλων, με αυτόν τον υπέροχο, καταπληκτικό, φιλόξενο κόσμο. Για δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα όλοι εσείς που είσαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην τελευταία μας εκπομπή για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Πόσο γρήγορα πέρασε ο καιρός, έτσι, 9 ολόκληρους μήνες στον αέρα, με πάρα πολλά επεισόδια, και από αυτό εδώ το πολύ όμορφο πλατό μας φιλοξενήσαμε αρκετό πάρα πολύ κόσμο, σεφ, μαγείρισες, μαγείρους, γενικότερα πέρασε πολύ λαός από εδώ. Σήμερα είμαστε χαλαρά, θέλω να σας πω, και με το καφεδάκι μας. Θα δείτε και πολλά backstage, πώς γυριζόταν η εκπομπή, τι ώρα περνούσαμε πίσω από τις κάμερες. Γενικότερα θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Και εννοείται θα πρέπει να ξεκινήσουμε να σας παρουσιάζουμε κάποιους από τους καλεσμένους μας που πραγματικά μας ενθουσίασαν με τις ωραίες συνταγές, με την εμπειρία τους, με τις γνώσεις τους, και φυσικά δώσανε έτσι και αρκετές ωραίες, ευχάριστες πληροφορίες και χρήσιμες πάνω στο κομμάτι της γαστρονομίας και της μαγειρικής. Δύο κυρίες οι οποίες πραγματικά κέντρισαν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, του δικού σας, είναι η κυρία Άννα Ιακωβάκη και η κυρία Βαΐα Κοτούλα, που ήρθαν στην εκπομπή από τον Σύλλογο Πλιάδες, από το Μεγαλοχώρι Τρικάλων, και μαγειρέψαμε πολύ ωραίες συνταγές, πασχαλιάτικες συνταγές από όσο θυμάμαι, ήταν γιορτινές και πραγματικά μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Για πάμε να τις θυμηθούμε. Και θα πάω να υποδεχθώ ευθύς αμέσως την κυρία Βαΐα Κοτούλα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήλθατε. Τι ωραία και όμορφη κυρία είσαστε. Ευχαριστώ και με ωραία πολύ. Χρώματα ανοιξιάτικα. Ευχαριστώ πολύ. Και να σας πω και χρόνια πολλά για αύριο. Και όλα γιατί γιορτάζετε. Ευχαριστώ. Έτσι. Ναι. Και η εγγονή μου. Και η εγγονή μου. Ωραία. Και χρόνια πολλά στον Λάζαρο σήμερα. Ναι. Έτσι, του Λαζάρου. Έχει την γιορτή. Να καλέσω λίγο εδώ πέρα να έρθει μέσα στο πλατό και την ψυχή του συλλόγου σας, που είναι η κυρία Άννα Ιακωβάκη. Βεβαίως. Για ελάτε, αγαπημένη μου κυρία Άννα. Η ψυχή του συλλόγου. Τι κάνετε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και καλό Πάσχα να έχουμε. Ευχαριστούμε πώς πολύ. Πώς είστε, γυρίστε εδώ να σας βλέπει ο κόσμος, έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε έτσι. Εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Μεγαλοχωρίου για την πρόσκλησή σας και την τιμή που μας κάνετε να είμαστε σήμερα στο στούντιο και να μας φιλοξενείτε. Εγώ χαίρομαι που ήρθαν δύο πολύ δραστήριες, όμορφες κυρίες που ξέρετε πολύ καλά από παραδοσιακές συνταγές.
έτοιμα και τα κουλούρια στον φούρνο. Να σας πω κάτι, εσείς εκεί στο χωριό, στο μεγάλο χώρι, τα σταυρώνετε. Ναι. Για να σκιαχτεί το μάτι το κακό. Μάλιστα. Να μην πάρουμε από μάτι. Μα είμαστε πολύ παραδοσιακοί, Κωνσταντίνε μου, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Να κάνουμε τις προτάσεις μας από τη σκοπιά της παράδοσης πια. Μπράβο, πολύ ωραία. Να σας πω, τι κάνετε στο Πασχαλινό Αρνί, τι βάζετε να είσαι και το κάνετε πολύ νόστιμο. Λοιπόν, γιατί δεν ξέρω, εγώ να σας πω πολλά μαγικά. Δεντρολίβανα, βιτάμ, αλήματα, ιστορίες. Αυτό είναι τώρα. Το πώς βάζουν... τον αρέσει ναι, το καθένα. Ναι, βάζουν και οι άντρες λίγο το χέρι τους, μυρωδικά πολλά, ρίγανη, αλάτι, αλάτι πιπέρι. Ναι. Το βασικό είναι αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και λεμόνι. Μάλιστα. Λεμόνι θα διαφωνήσω. Γιατί στην οικογένειά μας είμαστε λίγο. Το όξινο, ας πούμε, το αποφεύγουμε. Εγώ βάζω φέτες λεμόνι, ναι. Κυρία Βαΐτσα, πείτε μας την εμπειρία σας εδώ πέρα στην εκπομπή. Ήταν κάτι, να το πω πρωτόγνωρο, τόσο ζεστή φιλοξενία δεν έχουμε ξαναδεί. Ήσασταν όλοι υπέροχοι, ευχαριστούμε. Όλοι πρόθυμοι. Ευχαριστούμε. Και ο κύριος Κωνσταντίνος, ο κύριος Καμέας, ήταν τόσο που δεν μας έχει δυσκολέψει σε τίποτα, πρόθυμος να μας βοηθήσει. Δεν ήταν απαιτητικός. Στα πάντα, όχι, κάθε άλλο. Ήταν τόσο πρόθυμος που μας έχει λύσει τα χέρια. Πώς να σου το πω, δεν το περιμέναμε, δεν το περίμενα τόσο βοήθεια. Κυρία Άννα, σας πιάσαμε από αυτό φόρο εδώ πέρα. Θέλω να μας τα βγάλετε όλα στη φόρα. Τι έχετε δει, τις εντυπώσεις σας, τα πάντα. Και για τον παρουσιαστή κυρίως. Θα με πληρώσετε τώρα ή αργότερα? Αργότερα. Αργότερα. Οπότε το αποτέλεσμα θα κριθεί, ξέρετε τώρα εσείς. Τι θέλετε να σας πω, γιατί... Έχω κουραστεί από την πολλή δημοσιότητα, δεν ξέρω τώρα τι. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Θεολόγη μου, πρώτα να αρχίσω από σένα. Ευχαριστούμε πολύ για τη ζεστή φιλοξενία. Είστε καλά. Δεν ξέρω, floor manager, πώς τι... Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Είναι τίτλος που αφορά δηλαδή στο... ωραία. Το παιδί τα πάντα όλα, τα πάντα όλα όντως. Τα έδωσε τον καλύτερο το εαυτό. Και ένας... Κωνσταντίνος, παρουσιαστής. Ο παρουσιαστής, ναι, ναι. Τι. Συμπαθητικό παιδάκι, γλυκό. Μουτρό, μουτρό. Καλό. Τη πιάτσα, δεν ξέρω, δεν είναι. Εσείς πώς το κόψατε? Κομμένο, το κόψα. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία. Συγκλονιστική εμπειρία. Ζεστό το περιβάλλον. Το ξανακάνουμε. Εννοείται. Ναι. Όμως δεν ξέρω τώρα, ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος θα φροντίσει για το καλύτερο. Για το καλύτερο. Είναι δέσμευση αυτό. Εννοείται. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και το εδώ χρόνο. Μόνο δεσμεύσεις. Έτσι, δεσμεύσεις και... και αποκαλύψεις. Καλές διακοπές, καλή χρονιά να έχετε. Και οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το Μεγαλοχώρι Τρικάλων, που πραγματικά οι δύο αυτές όμορφες κυρίες μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις. Τώρα, ένας άλλος επίσης ταλαντούχος σεφ με πάρα πολλές γνώσεις, και το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν υπήρξε και καθηγητής σε δημόσια ή έκαλα και σε ιδιωτικά, σε σχολές μαγειρικής και γαστρονομίας, είναι ο σεφ ο Μάκης Φωτακάκης από την Λάρισα. Και θα τον δούμε ευθύς αμέσως να θυμηθούμε έτσι κάποια από τις πολύ ωραίες εμφανίσεις που έκανε την φετινή τηλεοπτική σεζόν εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα. Δίπλα μου είναι ο Μάκης Φωτακάκης, ένας πολύ επιτυχημένος σεφ με τεράστια εμπειρία και μας έρχεται από την ξακουστή ταβέρνα τον Μπακαλόγατο στην Λάρισα και θα τον υποδεχθώ ευθύς αμέσως. Καλώς τον! Και καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες για ακόμη μία φορά. Γεια σου, εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα, στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο, παρακαλώ. Τελειώνει και αυτή η σεζόν. Τελειώνει και αυτή η σεζόν. Πραγματικά δεν καταλάβαμε πώς περάσανε 8-9 μήνες. 9 μήνες. Όμορφο. Αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Φανταστικά, είναι η αλήθεια. Φανταστικά. Παρέα με τον Μάκη Φωτακάκη από την Λάρισα, θα μαγειρέψουμε σήμερα. Θα κάνουμε σηκώτη τηγανιτό. Πολύτικο. Με μαύρο δάφνη. Σωστά. Πολύτικο. Και θα κάνουμε και μία σαλάτα. Θουβού. Θουβού. Θα πούμε για ποιο λόγο σε λίγο την ονομάσαμε τη σαλάτα αυτή Θουβού. Πριν όμως ξεκινήσουμε τη διαδικασία, πάμε να δούμε ευθύς αμέσως το βίντεο με τα υλικά. Όλα αυτά τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε κυρίες και κύριοι για την συγκεκριμένη συνταγή. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Σημειώστε τα αναλυτικά. Έρχονται αμέσως τώρα. Βλέπετε πως παίρνει αμέσως και θωρακίζεται. Ναι.
Εδώ τώρα σε παρακαλώ θα μου ρίξεις αλάτι πιπέρι κατά το δοκούν. Πόσο τρως, αλμυρό, ανάλατο. Λίγο να είναι λίγο αλμυρό. Έτσι. Έτσι. Με μέτρο βέβαια, αλλά να είναι λίγο. Εμένα γενικά μου αρέσει το αλάτι και το πιπέρι. Θα όμως θα δοκιμάσω τώρα. Βεβαίως. Απλά τα πράγματα. Θέλω λίγο αν μπορέσεις να κόψεις ένα κομμάτι, να τα ανοίξεις, να το δείξουμε στην κάμερα. Γιατί θέλω να δουν λίγο οι φίλοι μας πώς είναι μέσα το σηκώτι. Σερβίρισα το σι, θα το φτιάξω εγώ. Έτσι όπως πρέπει να γίνει. Εδώ τώρα όποιο βότον αν θέλουμε που μας αρέσει μπορούμε να το συμπληρώσουμε. Ωραία. Θα σας βάλω και αυτά τα κομμάτια τα τελευταία. Τώρα μισές δουλειές δεν μας αρέσουν εμάς, να ξέρεις, αγαπητέ. Ή θα την κάνεις σωστά ή όχι. Και να σας βάλω και λίγη σάλτσα ακόμα. Αυτό και όσο κάνει και τη διαφορά στο πιάτο. Έτσι. Μας τρελαίνει ο μπακαλόγατος στην Λάρισα για ακόμη μια φορά. Αυτό το εξαιρετικό πιάτο, αν βαριέστε να το κάνετε στο σπίτι σας, μπορείτε να το απολαύσετε στον μπακαλόγατο. Καλή σας όρεξη, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, είστε καλά. Έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα τι μας έχετε φτιάξει. Ένα κόψω ένα κομματάκι. Πόσο μην καείς. Να το. Βλέπεις έτσι, ροζέ. Για, πάρ' τον πλανό. Το έχουμε. Μπράβο. Τέλεια. Να δοκιμάσω. Μαλακό. Εγώ τρελαίνω για το σηκώτι. Είναι ωραίο. Μ' αρέσει είναι ωραίο. Πάρα πολύ. Είναι ωραίο. Κυρίες και κύριοι, φτιάξτε στο σπίτι. Το κάτι άλλο. Δοκιμάστε το. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Μ' άρεσε πάρα πολύ που μπορέσαμε και δείξαμε κάποιες συνταγές γενικώς εδώ για τη Θεσσαλία και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και τι άλλο έχεις να μας πεις εδώ, για πες, βγάλε τα όλα στη φορά. Καταρχήν θέλω να πω, νιώθω μια υποχρέωση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο. Έτσι. Τον Κωνσταντίνο τον Καμέα. Να βγάλω και τα πληγά του στη φορά. Όλα τα πάντα. Έτσι, έτσι. Είναι αυταρχικός, είναι ιδιότροπος. Τρώει τα πάντα, παιδιά. Ας λέει ότι δεν τρώει. Τέλος πάντων, όχι, αστεύουμε. Είναι ένας πολύ καλός συνεργάτης. Χάρηκα πάρα πολύ που τον γνώρισα. Εύχομαι να συνεχίσει την εκπομπή του και να την πάει ακόμα ψηλότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μάκη Φωτακάκη για αυτή την πολύ ωραία συνεργασία που είχαμε φέτος εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα. Τώρα, τον επόμενο Σεφ που θα σας παρουσιάσουμε μας ήρθε από μια εταιρεία η οποία πραγματικά έχει αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και σε όλη την Ελλάδα, από τον θαλάσσιο κόσμο. Και ήταν και από τους τελευταίους μας καλεσμένους εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα και αναφέρομαι στον Σεφ, στον κύριο Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι ένα σχολείο, παιδιά. Δηλαδή, έχει τόσες γνώσεις, έχει τόση εμπειρία επάνω στη μαγειρική και στη γαστρονομία γενικότερα και σε όλο αυτό που έχει σχέση με το φαγητό, που πραγματικά μας ενθουσίασε πάρα πολύ. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τον κύριο Κωνσταντίνο Βασάλο από τον θαλάσσιο κόσμο και επιστρέφουμε. Πολλές μαμάδες έρχονται και μας λένε, ας πούμε, ότι τους βοηθήσαμε ώστε να ταΐζουν τα παιδιά τους με ψάρι. Και όπως ξέρουμε, τα ωμέγα 3 λιπαρά των ψαριών βοηθάνε στην όραση κιόλας. Στην ευστροφία. Και στην όραση. Ταΐζουν τον εγκέφαλο. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, που βρίσκεται σε διαδικασία εξετάσεων, καλό θα είναι, ας μην πούμε για το θαλάσσιο κόσμο, γιατί το ζητούμενο δεν είναι. Δεν και καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια λύση. Τα παιδιά να τρώνε θαλάσσινα ψάρια, ας πούμε. Έτσι. Πολύ. Βλέπω ένα σπάγκο έχετε εκεί. Για ποιο λόγο? Ο σπάγκος έδεσε. Ναι, επίτηδες τα έχω βάλει εδώ και τα δύο αυτά. Το καραβάκι είναι από λαδόκολλα. Mm-hmm. Η λαδόκολλα είναι η φιλοσοφία που έκλεισε μέσα την ιδέα. Ο σπάγκος είναι που την τύλιξε. Και το καραβάκι είναι το καράβι που θα οδηγήσει το όνειρο mm-hmm. προς την επιτυχία. Μπράβο. Είστε και ρομαντικός, βλέπω. Μπράβο. Έτσι πρέπει να είμαστε. Κώστα. Μπράβο σας. Εδώ έδεσε ο σπάκος, έδεσε την επιτυχία. Και έχουμε αυτή η επιτυχία που έχει ο θαλάσσιος κόσμος να κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Να μην τελειώσει ποτέ. Και να βρει μιμητές. Να γυρίσουμε πάλι στην πατρίδα μας, να βρούμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, το φαγητό μας.
σαπίσαμε στα σουβλάκια και στα χοιρινά. Καλά, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ας δούμε και το ποιοτικό φαγητό και ας το έχει μαγειρέψει άλλος. Ωραία. Αλλά ας το δούμε όμως. Ας ξαναγυρίσουμε στις μυρωδιές του σπιτιού μας και ας μην φοβόμαστε τις κουρτίνες, μην πάρουν μυρωδιές. Σωστά. Αν και εδώ είναι περιορισμένα, ας πούμε, στη Λαδόκολα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι μυρωδιές δημιουργούν συνειρμούς και οικογενειακές συνέχειες. Πείτε μας έτσι πώς σας φάνηκε η εμπειρία σας εδώ στην εκπομπή. Πολύ ζεστά, πολύ φιλόξενα, ευχαριστούμε, πολύ όμορφα και θα έλεγα ότι να το ξανακάνουμε. Πολύ ωραία παρέτσα και τώρα ειδικά που τα τελειώσαμε αυτά και θα πιούμε και τα κρασάκια μας, ακόμα καλύτερα. Έτσι είναι. Και δύο λόγια για τον παρουσιαστή μας. Παρόλο, ας πούμε, ότι δραστηριοποιείται στην επαρχία, θεωρώ ότι είναι πολύ ανώτερος από πολλούς, ας πούμε, που παρουσιάζονται στην Αθήνα. Εύχομαι να μείνει εδώ πέρα και να μεγαλουργήσει εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα θα σας παρουσιάσω δύο εξαιρετικές και πολύ γλυκύτατες κυρίες που μας ήρθαν εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα από ένα πανέμορφο ορεινό χωριό των Τρικάλων και πιο συγκεκριμένα από τα Στουρναρέικα, ένα πολύ όμορφο χωριό που εκεί γυρίσαμε και το πασχαλινό μας επεισόδιο, και είναι η κυρία Μαρία Οικονόμου και η κυρία Μαρία Σβόλου. Πολύ ωραία. Πάμε να τους δούμε ευθύς αμέσως, να θυμηθούμε την ωραία τους εμφάνιση εδώ στο Σεφ στην Κουζίνα και επιστρέφουμε. Μια πάρα πολύ καλή μαγείρισα, κυρίες και κύριοι, που ξέρει να παίζει στα δάχτυλα τις παραδοσιακές συνταγές. Έχει φέρει πολύ ωραία προϊόντα, παραδοσιακά αγνά ντόπια. Έχουμε και μια μυγούλα που περιφέρεται, πάντα σε όλο το πλατό υπάρχει και μια μύγα. Λοιπόν, και θα υποδεχτώ ευθύς αμέσως την κυρία Μαρία Οικονόμου Σβόλου. Γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σας. Που μου έρχεστε από τα πανέμορφα Στουρναρέικα. Τα Στουρναρέικα φέτος οφείλω να ομολογήσω ότι είχαν την τιμητική τους εδώ στην εκπομπή. Μετά το γύρισμα που κάναμε, την εκπομπή που κάναμε για το Πάσχα. Έχουν κάνει θράψη. Θράψη κάνατε, τα τηλεφωνήματα πραγματικά έχουν πέσει σύννεφο. Μπράβο, μπράβο. Αθήνης, Λάρισα. Μπράβο. Σας άρεσε, περάσει τώρα πάρα τότε. Πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα μαγειρέψουμε στη Φάδο. Με αγριογούρνο, έτσι. Θα με κολλάσετε πάλι. Τώρα δεν πειράζει. Αντέχεις εσύ, έχεις αποθέματα. Έχω άλλα περιθώρια, έτσι. Έχουμε και Λουίζα μετά, οπότε θα αντάξει, με τη Λουίζα και αδυνατίζεις ύστερα. Τρως τη Λουίζα και είσαι κομπλέ και το λίπος. Πώς να σας περιγράψω εγώ εσάς τους τηλεθεατές, τι αρώματα βγαίνουν από το συγκεκριμένα ταψία εδώ πέρα. Πώς θα το περιγράψω, μπορείτε να μου πείτε, πώς θα γίνει αυτό τώρα. Έχω ένα θέμα. Θα σας πω απλά και μόνο ότι οπτικά το συγκεκριμένο φαγητό που κάναμε εδώ πέρα με την κυρία Σβόλου είναι εξαιρετικό. Δηλαδή λες, μπορώ και να καθίσω να το φάω από το, πρωί, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ άνετα. Αν έχουμε και ένα καλό κρασί. Σίγουρα. Ένα καλό κρασί. Δεν κάνουμε ένα ωραίο γλέντι μετά. Βέβαια. Βάζεις και ωραία μουσική λαϊκή. Βέβαια. Η κλαρίνο, όπως ακούτε εκεί πέρα πάνω στο χωριό σας. Έτσι. Λοιπόν. Να έρθείτε το 15 Αύγουστο που έχουμε πανηγύρι. Εσείς, μεγάλο. Εσείς έχετε 15 πανηγύρια και στο χωριό. Ναι. Έχετε. Ξέρουμε να δούμε, ξέρουμε να τρώμε και ξέρουμε να γλυντάμε. Α, αυτή είναι η ζωή τώρα. Τι να λένε. Άμα αυτά θα μείνουν, τίποτα άλλο. Όλα θα μείνουν εδώ. Έτσι. Λεφτά. Περιουσίες. Έτσι. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, θέλω να σας πω, γιατί η πρώτη μου καλεσμένη είναι μια γλυκύτατη κυρία που γνώρισα πριν λίγες εβδομάδες στα Στουρναρέικα Τρικάλων, όπου εκεί κάναμε τα γυρίσματα για την εορταστική μας εκπομπή, την Πασχαλιάρκη. Και με πολύ χαρά την υποδέχομαι σήμερα στα δικά μου τα λιμέρια, στα δικά μου τα μέρη, εδώ στο πλατό της εκπομπής, και αναφέρομαι φυσικά στην κυρία Μαρία Οικονόμου. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τώρα έρχεστε εσείς σε μένα. Εγώ έκανα την αρχή, ήρθα σε εσάς, τώρα είναι η σειρά σας, έτσι? Ναι, και γι' αυτό ξεκίνησα και εγώ σήμερα από το χωριό και ήρθα εδώ. Εσείς ξεκινήσετε από τα πανέμορφα Στουρναρέικα, που τώρα εκεί θα έχει και δροσούλα, είναι μια χαρά, ε. Ναι, έχουν γίνει όλα καταπράσινα. Ότι έχει δροσιά, έχουμε. Τι ωραίο χωριό τα Στουρναρέικα, τα έχω λατρέψει, θέλω να σας πω. Μα είναι και όμορφα, έτσι. Είναι πολύ πολύ ωραίο χωριό. Παρέα με την κυρία Μαρία Οικονόμου από τα Στουρναρέικα, θα κάνουμε λοιπόν διάφορα κρεατικά σε γάστρα, με κασέρια. Λίγα υλικά, ναι. Έτσι, λίγα υλικά. Και πολύ νόστιμο. Αλλά φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό, έτσι. Πολύ νόστιμο. Το ξέρω. Με λίγα πολλά λόγια.
Εγώ όταν το πρωτοδοκίμασα, όταν φτιάχνω φαγητά και μαγειρεύω στο μαγαζί, δεν δοκιμάζω ποτέ από αλάτι, από τίποτα. Δίνω στους υπόλοιπους που δοκιμάζουν. Και όταν το έφτιαξα, το μέρασα σε όλη την γειτονιά να μου πούνε αν είναι καλό, εντυπωσιακό, για να το προσφέρω στο μαγαζί μου. Τι, είναι εξαιρετικό. Αυτή τη συνταγή δεν πρέπει να τη βγάλετε ποτέ από το μαγαζί. Έχω να το λέω. Είναι από τα πιο ωραία φαγητά που δοκίμασα φέτος εδώ στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραία, γιατί αν δεν ήσασταν κι εσείς, δεν θα έβλεπε ο κόσμος στην τηλεόραση και δεν θα μπορούσε να μαγειρέψει και παράξενα φαγητά. Είναι ωραία γιατί οι γυναίκες ειδικά τώρα στην τηλεόραση το βλέπουν πάρα πολύ το φαγητό και γράφουν. Έτσι είναι. Γράφουν και μετά τις κάνουν. Πώς φάνηκαν εδώ τα παιδιά, η φιλοξενία. Πάρα πολύ ωραία. Είστε όλοι πάρα πολύ καλοί. Και για τον Κωνσταντίνο τον Καμέα, δύο λόγια. Πάρα πολύ. Είναι από τα λίγα τα παιδιά. Έτσι. Ναι, σε κάνει να αισθάνεσαι, λες και τον ήξερες από χρόνια και ας τον γνωρίσαμε τώρα. Τέλεια. Και θέλω πολύ γιατί ήρθε και στο χωριό μας, το ανέδειξε, θα το αναδείξει. Γιατί μεγάλη υπόθεση, ξέρεις, να έρθει κάποιος στο χωριό σου, να σου δείξει το χωριό σου στην τηλεόραση. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό, να είστε όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι καλά. Σε όλους. Γεια σας. Υγεία. Δεν ξέρω πραγματικά ποιους να πρωτοευχαριστήσω από όλους αυτούς τους καλεσμένους. Τώρα μιλάμε πάνω από 50 καλεσμένοι σεφ και μάγειρες ήρθανε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν εδώ στην εκπομπή. Μας πιέζει ήδη και πάρα πολύ ο χρόνος, οπότε δεν μπορούμε να τους παρουσιάσουμε όλους. Όμως έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, για να τους δείξουμε όλους αναλυτικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Εγώ συνεχίζω το ωραίο μου καφεδάκι, απόγευμα Σαββάτου, εδώ στο Chef στην Κουζίνα, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια, γιατί έχουμε πολύ ωραία. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δείτε και αρκετά backstage πώς γυριζόταν η εκπομπή μας και τι ωραία περνούσαμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών, που είχαμε καταφέρει πραγματικά, και θέλω να το πω αυτό με πολύ ειλικρίνεια, ότι η ομάδα της εκπομπής φέτος ειδικά ήταν τόσο πολύ δεμένη. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές, έχουμε γελάσει πάρα πολύ, έχουμε φάει πάρα πολύ ωραία φαγητά. Και γενικότερα γίναμε έτσι μια πολύ ωραία, επαγγελματική θα έλεγα, οικογένεια εδώ στο Chef στην Κουζίνα. Και γι' αυτό τους λέω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ωραία συνεργασία που είχαμε με την ομάδα της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο να σας δείξουμε κι άλλα. Όταν επιλέγετε Κοκοτόπουλο Πίνδος, παίρνετε μαζί και παράδοση και έγκυρηση και νοστιμιά. Έτσι είστε σίγουροι ότι είναι πάντα φρέσκο και εγγυημένο. Επιλέξτε το από το σούπερ μάρκετ. Ζητήστε το στα κρεοπολία. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Κουβαλάνε αξίες. Γκουρμέ τροφοδοσίες Πέρκας Ιωάννης και Σιόν Κρονέψιλον. Με το ανεπτυγμένο και πλήρως οργανωμένο δίκτυο διανομής, καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας στην κεντρική Ελλάδα. Γκουρμέ τροφοδοσίες Πέρκας Ιωάννης και Σιόν Κρονέψιλον. Ο βασικός συνεργάτης κάθε επαγγελματία. Θα μας βρείτε Παγκάλου 8, Τρίκαλα. Η πολυτέλεια είναι υπόθεση μαρμάρου. Και όταν λέμε μάρμαρο, εννοούμε μάρμαρα γρανίτες Φαλτάκας Αθανάσιος και Ευθύμιος. Επισκεφτείτε τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Μάρμαρα και γρανίτες από όλο τον κόσμο. Με ιδιαίτερη αισθητική και ποιότητα. Ενεργειακές εστίες τζακιών των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οίκων. Με υψηλές αποδόσεις και design. Μπορούν να καλύψουν όλες τις αισθητικές σας απαιτήσεις. Μάρμαρα γρανίτες Φαλτάκας Αθανάσιος και Ευθύμιος. Ελευθερία είναι να απολαμβάνεις γουλιά-γουλιά τη ζωή. Libro Café. Free times, all times. Σε ανανεωμένο χώρο, αλλά και στο δικό σου. Libro Café στη Βενιζέλου 21. Delivery στο 24310-79100. Libro Café. Ζήσε την ελευθερία. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Πραγματοποιούμε την κάθε σας επιθυμία για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι γάμου, βάπτισης και διακόσμησης Glamour. Μπομπονιέρες, προσκλητήρια, στέφανα, λαμπάδες, είδη κουμπάρου, βαπτιστικά ρούχα, βιβλία ευχών, αξεσουάρ και για πρώτη φορά στην πόλη ένα πλήρως οργανωμένο showroom διακόσμησης για την εκκλησία και τον χώρο της δεξίωσης.
το ολοκένουργιο Glamour. Άνοιξε! Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Όθωνος 18, στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων.